Καλησπέρα, είμαι ο Κωστής Σπύρου και εκ μέρους των εκδόσεων Σπύρου και του nextdeal.gr σας καλωσορίζω στο τρίτο και τελευταίο webinar του Insurance Transformation Day Powered by SAS, το οποίο θα παρουσιάσει το πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους μέσω του μετασχηματισμού, της αναλογιστικής και της διαχείρισης κινδύνων. Καθώς οι ασφαλιστικοί οργανισμοί ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες τους για το ιδιαίτερα απαιτητικό IFRS 17, η ευκαιρία είναι εξόχως σημαντική για να δουν με νέα ματιά το μετασχηματισμό της αναλογιστικής τους λειτουργίας, ώστε με τη βοήθεια της τεχνολογίας να επιτύχουν μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό του ασφαλιστικού ρίσκου, αλλά και την πολυπόθητη εξατομίκευση της εμπειρίας πελάτη με προσωποποιημένες ασφαλιστικές προτάσεις. Ένα θέμα που συζητήθηκε εκτενώς στο πρώτο webinar της ημέρας για την πελατοκεντρική ασφάλιση σε έναν ψηφιακό κόσμο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην κάμερα του Nextdeal τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου, CEO της Generali και επικεφαλής της Επιτροπής Solvency 2, Risk και Οικονομικών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ο οποίος θα μας μιλήσει για την στρατηγική των ασφαλιστικών οργανισμών σήμερα στο πεδίο αυτό. Κύριε Δημητρίου, αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που μας παραχωρείτε. Να ξεκινήσω λοιπόν με την πρώτη ερώτησή μας, η οποία είναι το πώς διαμορφώνεται σήμερα ο ρόλος των ανταασφαλιστών και των αναλογιστών όσον αφορά το risk assessment και τη διαμόρφωση των ασφαλίστρων. Ναι. Μια καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, θα πρέπει νομίζω να χωρίσουμε το κομμάτι αυτό της ερώτησης σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι να δούμε πώς διαμορφώνεται η αγορά και ένα δεύτερο μέρος είναι να δούμε τι γίνεται με τα υπάρχουν χαρτοφυλάκια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις ασφαλιστικές εταιρείες. Το πρώτο μέρος, πώς διαμορφώνεται η αγορά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η αγορά αυτή τη στιγμή έχει άλλες τάσεις. Οι άλλες τάσεις, τι σημαίνει αυτό, έχει διαφορετικές τάσεις σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό μπορούμε να το δούμε στις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά μπορούμε να το δούμε, αν θέλετε, και σε άλλους απείρους, στην Αμερική, Αυστραλία. Αλλά ας μείνουμε λιγάκι στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην ευρωπαϊκή αγορά έχουμε την τάση ο πελάτης, ο καταναλωτής, να θέλει ουσιαστικά να ασφαλιστεί, αλλά να βάλει μέσα και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με το lifestyle, δηλαδή με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Άρα λοιπόν μιλάμε μια τελείως διαφορετική διαμόρφωση, θα έλεγα, των ασφαλίστρων, που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την ηλικία, αλλά και κάποιους άλλους παράγοντες. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι πιθανόν ένα 45-άρης σήμερα να πληρώνει ή στο μέλλον να πληρώνει πολύ λιγότερα χρήματα από ένα 40-άρη για να πάρει μια ασφάλιση υγείας ή ακόμα και μια ασφάλιση, θα έλεγα, αυτοκινήτου ή ακόμα και κατοικία κάποιου, η οποία είναι πιο, αν θέλετε, δεν είναι νεόδυνη πολυκατοικία, αλλά ή διαμέρισμα, αλλά έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά, να τα ασφάλιστρα να είναι τελείως διαφοροποιημένα και πιο οικονομικά σε σχέση με μια νεόδυνη, αν θέλετε, πολυκατοικία ή διαμέρισμα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική τάση. Εκεί τι γίνεται? Εκεί έχουμε λοιπόν τους αναλογιστές, εκεί έχουμε ουσιαστικά τους ανταασφαλιστές που εργάζονται πάνω σε αυτά τα μοντέλα, έτσι ώστε ουσιαστικά να έχουμε και την πιο σωστή τιμολόγηση, θα έλεγα. Αυτή είναι η τάση την οποία υπάρχει και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί έχει έρθει και στην Ελλάδα. Θα έρθει πιο, θα έλεγα, δυναμικά στην Ελλάδα, αλλά είναι αυτό το οποίο υπάρχει. Άρα δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας στις αλλαγές τις οποίες σύντομα θα συμβούν και στη χώρα μας. Τώρα το δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τα χαρτοφυλάκια τα οποία ήδη υπάρχουν. Και εκεί νομίζω ότι τόσο οι ανταασφαλιστές όσο και οι αναλογιστές εργάζονται πάνω, αν θέλετε, στο risk assessment, δηλαδή να δουν ουσιαστικά αυτά τα χαρτοφυλάκια πώς συμπεριφέρονται. Αυτή η ανάλυση των χαρτοφυλακίων σημαίνει ότι θα πρέπει σε βάθος να ελέγξουμε τις τάσεις οι οποίες υπάρχουν και αντίστοιχα να πρέπει να κάνουμε τις αντίστοιχες κινήσεις οι οποίες ουσιαστικά θα βοηθήσουν τις διοικήσεις των εταιριών για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Εδώ όμως χρειάζεται να γίνει ανάλυση σε βάθος, όχι απλά όπως κάναμε κάποιες αναλύσεις στο παρελθόν, για να δούμε τις τάσεις, που οι τάσεις είναι αυτές που παίρνουν σημαντικό ρόλο πλέον, αν θέλετε, στην διαμόρφωση τόσο των χαρτοφυλακίων αλλά και των τιμολογίων που θα πρέπει να υπάρχουν. Μιλάμε πολύ σήμερα για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού κλάδου. Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες βγαίνουν σταδιακά από το πολύ απαιτητικό διάστημα προετοιμασίας για το IFRS 17. Θεωρείτε ότι οι προετοιμασίες για το IFRS 17 σε συνδυασμό με την επίδραση της πανδημίας προήγαγαν ή εμπόδισαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρείων και μάλιστα στο πεδίο της αναλογιστικής? Αυτό θα έλεγα ήταν μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, νομίζω είναι κοινό, είναι γνωστό σε όλους ότι με την πανδημία όλες οι εταιρείες, αν θέλετε, τρέξαν περισσότερο. Τι θέλω να πω με αυτό το κομμάτι ότι τρέξαν περισσότερο? Ήδη έχουν κάνει κινήσεις, ήδη το βλέπουμε αυτό, τόσο στο κομμάτι επικοινωνίας με τους πελάτες, δηλαδή πολύ περισσότερο, θα έλεγα, μπήκε το digital στην επικοινωνία των εταιριών με τους πελάτες.
πελάτες, πάντα σε σχέση πριν από το COVID, πριν από την COVID περίοδο, δηλαδή αν συγκρίνουμε το 2019 με το 2022, μιλάμε για σε 3 χρόνια γίνανε πράγματα που δεν είχαν γίνει σε μια, θα έλεγα, πενταετία, ίσως και δεκαετία. Αυτό έχει όμως να κάνει, όπως είπα προηγουμένως, με την επικοινωνία ή ουσιαστικά πώς συμπεριφέρονται ασφαλιστικές εταιρείες προς το κοινό, προς τους καταναλωτές. Εσωτερικά όμως, εσωτερικά είδαμε αντίστοιχα να γίνονται κινήσεις πάνω στο IFRS 17. Είδαμε τα μοντέλα μέσα στην περίοδο της πανδημίας να διαφοροποιούνται. Μην ξεχνάμε, εδώ μια παρένθεση επίσης, ότι το IFRS 17 ήρθε. Δεν είναι κάτι το οποίο συζητάμε πότε θα έρθει, πότε θα λειτουργήσει, πότε θα υλοποιηθεί. Έχει ήδη έρθει. Άρα λοιπόν η περίοδο της πανδημίας οδήγησε αρκετές εταιρείες, αλλά και εταιρείες που ασχολούνται ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι του IFRS 17. Να έχουν τα μοντέλα τους, να κάνουν update στα μοντέλα τους, να έχουν καλύτερα μοντέλα, θα έλεγα να προσθέσουν αρκετές παραμέτρους μέσα, να είναι πολύ πιο φιλικά στους χρήστες και να εξάγουν τα αποτελέσματα εκείνα και τα συμπεράσματα εκείνα, τα οποία, επαναλαμβάνω, δείχνουν την εικόνα της τάσης του χαρτοφυλακίου. Θα έλεγα ότι η πανδημία βοήθησε σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το κομμάτι και οι εταιρείες ασχοληθήκαν ιδιαίτερα πάνω στο κομμάτι του IFRS, έχοντας μια καλύτερη γνώση σε σχέση με το παρελθόν. Όταν ξεκινήσαμε και μιλάγαμε με το IFRS, θα έλεγα ότι δεν είχαμε την ίδια γνώση. Τώρα νομίζω ξέρουμε καλύτερα, ξέρουμε περισσότερα, δεν τα ξέρουμε όλα. Τώρα, αφού μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό του ασφαλιστικού κλάδου, θεωρείτε ότι ο ορισμός του ασφαλίστρου και το risk assessment των ασφαλιστικών πελατών θα διαχειρίζεται από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον? Νομίζω εκεί πάμε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά εκεί πάμε. Και επαναλαμβάνω εδώ πάλι ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας στη νέα τεχνολογία την οποία υπάρχει. Δεν είναι κακό αυτό. Το ότι εκεί πάμε και ότι πιθανό να υπάρχει αυτή η αυτοματοποίηση, ίσως υπάρχουν αυτά τα μοντέλα υπολογισμού που θα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά τα οποία έχουμε τώρα. Ενώ, αν θέλετε, όλα αυτά τα μοντέλα που έχουν να κάνουν, τα έξυπνα μοντέλα, θα έλεγα, που έχουν λιγότερη διαχείριση ή τουλάχιστον λιγότερη εμπλοκή του ανθρώπινου στοιχείου, είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μας τρομάζει. Εδώ όμως χρειάζεται όλα αυτά τα μοντέλα για να λειτουργήσουν, να μπουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όλα αυτά τα απαραίτητα δεδομένα, να τρέξουν αυτά τα μοντέλα, τα αυτοματοποιημένα πλήρως μοντέλα, με τεχνικής νοημοσύνης μοντέλα, και από εκεί και πέρα κάποιοι αναλογιστές να παρακολουθούν, αν θέλετε, αυτή την εξέλιξη. Γιατί τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι εδώ, όσο και καλό να είναι αυτό το μοντέλο της τεχνικής νοημοσύνης που θα μπορεί να βοηθάει έτσι ώστε να έχουμε, αν θέλετε, καλύτερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, χρειάζεται και κάποιος άνθρωπος να το τροφοδοτεί ή τουλάχιστον να βλέπει ότι όλο αυτό λειτουργεί σωστά. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το ανώτατο επίπεδο. Θα χρειαστούμε αρκετό καιρό, αρκετό χρόνο, αλλά βήμα-βήμα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, όλες αυτές τις αναλύσεις που κάνουμε. Θα πάμε σε ένα δεύτερο επίπεδο, όλα αυτά να περάσουμε στην τεχνική νοημοσύνη και σε ένα τρίτο επίπεδο να εξελιχθεί αυτό το κομμάτι της τεχνικής νοημοσύνης. Δεν έχουμε φτάσει όμως σε κανένα, θα έλεγα, από τα 3 στάδια που ανέφερα προηγουμένως, σε εκείνο το επίπεδο που να πούμε ότι πάμε στο επόμενο στάδιο. Κύριε Δημητρίου, ποιες είναι οι νέες συνέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν, κατά την άποψή σας, ανάμεσα σε διαχείριση κινδύνων, οικονομική διεύθυνση και IT, στο πλαίσιο της μετάβασης στο IFRS 17, αλλά και με στόχο το μετασχηματισμό της αναλογιστικής? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να υπάρχει θα πρέπει εδώ να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Μέχρι χτες θέλαμε και βλέπαμε, αν θέλετε, πώς λειτουργεί ένα ασφαλιστικό προϊόν, ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, πώς λειτουργεί μια ασφαλιστική εταιρεία και κοιτάγαμε την πλευρά της κερδοφορίας. Αυτή τη στιγμή, με το IFRS 17 και το Solvency 2, γιατί θα πρέπει να βάλουμε και αυτό μέσα στη συζήτησή μας, θα πρέπει να δούμε με το IFRS 17 ποια είναι η κερδοφορία κάποιου προϊόντος, η κερδοφορία και γενικά της εταιρείας, αλλά να βλέπουμε ουσιαστικά και τι κεφάλαια καίμε, τα Solvency κεφάλαια τα οποία λέμε, βάσει το Solvency 2. Άρα εδώ χρειάζεται να υπάρχει, αν θέλετε, ένα διπλό μοντέλο. Ένα διπλό μοντέλο, αν μπορεί να εκφραστώ, να πούμε ένα διπλό μοντέλο. Ένα διπλό μοντέλο που θα πρέπει να βλέπει παράλληλα τι συμβαίνει με το IFRS 17 και το Solvency 2, τι συμβαίνει με τους παραμέτρους τους οποίους υπάρχουν, αν αλλάξουν αυτοί οι παράμετροι, τι σημαίνει για την εταιρεία. Και ένα δεύτερο και πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι παράμετροι που έχουμε βάλει μέσα επαληθεύονται. Η διαφοροποίηση την οποία έχουμε με το IFRS 17 και σε σχέση, θα έλεγα, με το παρελθόν είναι το εξής, ότι με το IFRS 17 σήμερα, κάθε φορά που τρέχεις κάποια στοιχεία, θα πρέπει να επαληθεύεται το μοντέλο το οποίο έχεις, δηλαδή το μοντέλο που έχει σχέση με κάποιους παραμέτρους. Αν αυτοί οι παράμετροι δεν επαληθεύονται, θα πρέπει να πάρεις σήμερα να κάνεις κινήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα αποτελέσματα αυτά καταγράφονται στον ισολογισμό σήμερα και όχι όταν συμβεί το γεγονός, δηλαδή όταν συμβεί αυτή η αρνητική τάση που πιθανόν να έχεις. Άρα λοιπόν εδώ σημαίνει ότι θα πρέπει τόσο οι οικονομικοί, τόσο οι αναλογιστές να είναι από κοινού, αν θέλετε, να αποφασίζουν για κάποια πράγματα, να βλέπουν τι σημαίνει αυτό, να ενημερώνουν τις διοικήσεις και οι διοικήσεις να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Το λέω αυτό, τις σωστές αποφάσεις, γιατί το IFRS 17
αν το λειτουργήσουμε σωστά, θα μας βοηθήσει. Και όταν λέω θα μας βοηθήσει, θα μας βοηθήσει για να μπορούμε να πάρουμε τις μελλοντικές αποφάσεις οι διοικήσεις όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια τους και όσον αφορά τα νέα προϊόντα τα οποία θα πρέπει να βγούμε. Εδώ θέλει όμως πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ένα, θα έλεγα, εργαλείο που πρέπει όμως να το αξιολογήσεις, να το αξιοποιήσεις κατάλληλα για να μπορέσεις να πάρεις τα πιο σωστά, αν θέλετε, αποφάσεις, πιο σωστές αποφάσεις και να έχεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την εταιρεία σου. Κύριε Δημητρίου, νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά ώστε η συνέχεια να έχει και αυτή εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον. Από μέρος μας θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και πιστεύω ότι αυτές οι εκδηλώσεις βοηθάνε όλη την αγορά. Να είστε καλά.